όπως στο Βυζάντιο, έτσι και μετά την Οθωμανική κατάκτηση, η θανάτωση ανώτατων αξιωματούχων του Αυτοκράτορα ή του Σουλτάνου, ύστερα από λαϊκή εξέγερση, κατασύγαζε την οργή των μαζών και εξασφάλιζε την επαναστερέωση της εξουσίας. Όταν ο ίδιος ο Σουλτάνος δεν έχανε το κεφάλι του, παρέδινε τους βεζιράδες του στα χέρια των στασιαστών εξευμενίζοντάς τους και καταπραίνοντας τη λαϊκή αλλανταραχή. Κατά την οικονομική κρίση του 1574 επί Σουλτάνου Σελήμ, ξεσηκώθηκαν οι ή οι τιμαριώτες και οι σπαχίδες εξαιτία των ανατιμήσεων και πολιόρκησαν το σεράι του Μπελί Μπεϊλέρμπεϊ, αφηγείται ο Δωρόθεος, Μητροπολίτης Μονεμβασίας. Είδαν γουν την πολύ να δικίαν μίαν ημέραν οι γιανίτσαροι, και όρμησαν όλοι και πήγαν εις το Berlerbein, το σπίτι, να τον σκοτώσουν. Και αυτός εσέβη εις τον βασιλέα και συνάθριστησαν όλοι και θέλησαν να καταπατήσουν το παλάτι να το πάρουν. Και μη θέλουν ο Σουλτάν, έδω και τον τον Μιαρόν και έκοψαν το κεφάλι του και έκαμαν τον Τετάρτια και επερίπεζαν τον και ανεπάφθη ο κόσμος με την κατακρεούργηση και την διαπόμπευση του Τούρκου αξιωματούχου ανεπάφθη ο κόσμος και αποκαταστάθηκε η τάξη. Σώθηκε και ο Σουλτάνος προσφέροντας ένα εξυλαστήριο θύμα.